Με τον νέο αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, Αλέξιο Ράπανο, συναντήθηκε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιάννης Πασχαλίδης. Στην συνάντηση αυτή, ο βουλευτής της Καβάλας, αφού συνεχάρει τον αρχηγό για την ανάληψη των καθηκόντων του, έδειξε για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα της έλευσης του πλοίου Πετράκης από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα. Οι δύο άντρες συζήτησαν για τις εξελίξεις επί του θέματος, αναφερόμενοι και στην επιθεώρηση του κτηρίου στο λιμάνι από την περιφέρεια του πυροσβεστικού σώματος. Ο αρχηγός, μάλιστα, ενημέρωσε τον βουλευτή της Καβάλας πως πρόκειται να πραγματοποιηθούν κάποιες μικρές επαρεμβάσεις επί του κτηρίου από την πυροσβεστική υπηρεσία για να αντιμετωπιστούν κάποια υπάρχοντα προβλήματα και πολύ σύντομα θα είναι καθόλου έτοιμο. Ενώ το πυροσβεστικό πλοίο Πετράκης προορίζεται να έρθει στο λιμάνι της Καβάλας και να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του εντός του επόμενου δίμηνου. Η διαστελέχωσή του θα γίνει άμεσα μέσω της διαδικασίας των εσωτερικών μετατάξεων. Σήμερα επισκέψα τον νέο αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αλέξιο Ράπανο, που πήγα φυσικά να τον συγχαρώ για τα νέα του καθήκοντα και στα πλαίσια του συνεχούς ενδιαφέροντος μου για τη στελέχωση και την έλευση στην Καβάλα του πυροσβεστικού πλοίου Πετράκης, που αυτή η ιστορία έχει αρχίσει από το 2013. Πήγα λοιπόν και συνάντησα σήμερα τον νέο αρχηγό. Του εξέδωσα τα προβλήματα για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα της έλευσης του Πετράκης από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω ότι με έξοδα ιδιωτών το κτίριο που έχει ανακαινιστεί, που βρίσκεται εντός του λιμάνι, αν χρειάζεται ακόμα, επειδή γίνανε κάποιες ζημιές από το χρονικό διάστημα που δεν μπορούν να στεγαστεί, η Περιφερειακή Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης έλεξε το κτίριο και θα κάνει ένα μικρό lifting στο κτίριο. Και μίλησε ο αρχηγός με τον περιφερειάρχη. Μετά από αυτό το λίφτο που θα γίνει στο κτίριο, και αυτή τη στιγμή το Πετράκης βρίσκεται, ας το πούμε, στο λιμάνι και γίνονται οι τελευταίες δοκιμές και θα έρθει, πιστεύω, και μου έδωσε, έτσι που είπε και έδωσε το λόγο του νέος αρχηγός, το επόμενο δίμηνο. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το Πετράκης και τη συμβολή του, κύριε Πασχαλίδη. Κοιτάξτε, το Πετράκη, το πυροσβεστικό πλοίο το χρειαζόμαστε. Πρώτον, για να έχουμε και φέτος θα έχουμε πολλά κρυαζιρόπλια, ή κάθε φορά ζητούν να υπάρχει τα κρυαζιρόπλια ζητούν να υπάρχουν ένα πυροσβεστικό πλοίο. Έχουμε χερσαίες εγκαταστάσεις κοντά στη θάλασσα. Έχουμε τα πεθέλια, έχουμε τα λιπάζοντα, έχουμε μέσα στο πέλαγος έχουν την καταστάση των πετρελαίων. Όλα αυτά χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν. Έχουμε πολλά εμπορικά πλοία που έρχονται, καθώς και τα κρουαζιερόπλοια και τα πλοία της Ελλάδας, που χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν ένα τέτοιο πλοίο. Mm-hmm. Το πλοίο αυτό έφυγε από το 2013 και δεν σταμάτησα να προσπαθώ ώστε να έρθει. Και πιστεύω ότι εφόσον στελεχωθεί άμεσα, που θα γίνουν αυτό με μια διαδικασία εταιρικών μετατάξεων, γιατί δεν υπάρχουν, αυτό που εξομολογήθηκε ο νέος αρχηγός στην στιγμή, σε όλα τα λιμάνια, σε όλα τα πυροσβεστικά πλοία υπάρχει προστελέχωση. Μάλιστα. Γίνονται λοιπόν έγινε μια διαδικασία εσωτερικών μετατάξεων και με αυτόν τον τρόπο θα επαδρυνθεί και το δικό μας πλοίο το Πετράκης που θα έρθει μέσα στο επόμενο δίμηνο. Άρα λοιπόν για την τουριστική σεζόν θα λέγαμε από το διάστημα από Μάιο και μετά θα βρίσκεται στο λιμάνι της Καβάλας, έτσι. Ναι, για να ενισχύσει και να βοηθήσει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο βουλευτής της Καβάλας επανέλαβε επίσης το αίτημά του σχετικά με τη δημιουργία διεύθυνσης πυροσβεστικής σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Λιμένα Θάσου, όπως επίσης και τη δημιουργία μόνιμου κλιμακίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις στα λιμενάρια Θάσου. Ναι, μίλησα επίσης ότι είναι αναγκαίο να γίνει διεύθυνση στο Λιμένα, να γίνει πλέον η υπηρεσία να γίνει διεύθυνση και να βρεθούν, να χρειαστούν σε σωστές κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και τη δημιουργία μονίμου κλιμακίου με πάντα με κτηριακές εγκαταστάσεις. Μιλήσαμε και γι' αυτό το λόγο, στα λιμενάρια. Γιατί χρειάζεται και να υπάρχει ένα μόνιμο κλιμάκιο. Βεβαίως, ένα πάγιο αίτημα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους που θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκιο εκεί.
Και πόσα προβλήματα δημιουργεί η απουσία ενός τέτοιου κλιμακίου, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι το χρειαζόμαστε, γιατί ξέρετε, για να πάει, άμα γίνει μια απουσία στον αυτολόγο, χρειάζεται γύρω στη μία ώρα για να φύγει από το λιμένα για να πάει. Ακριβώς. Οπότε, αν βρεθούν εγκαταστάσεις, θα, ο μέρος του λόγου, ο αρχηγός θα το δημιουργήσει ένα μόνιμο κλιμάκιο στα λιμενάρια.